Γεια χαρά σε όλους. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τι άλλο, για drone και για τι drone, για FPV και για ποιον, για την Essor Films. Ναι, αυτή τη φορά ξεκινάμε μια σειρά επεισοδίων με unboxing. Γενικά θα δείτε πολύ, πολλά και ωραία πράγματα. Τι έχουμε αυτή τη φορά? Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε κάτι όμορφο. Βλέπετε εδώ πέρα δίπλα μου έχω διάφορα καλούδια. FPV. Εξάσελο, λίγο πιο racing κατάσταση, μάσκες και άλλα FPV. Και εδώ έχουμε κουτιά, καινούργια πράγματα. DJI Goggles version 2. Πάμε λιγάκι να ανοίξουμε τη μάσκα μας. Η γνωστή καλή ποιότητα της DJI. Θα το δούμε σε δεύτερο πλάνο το κουτάκι μας. Είναι τόσο όμορφα πακεταρισμένα που γενικά είναι στριμωγμένα για να μην χτυπηθούνται. Η μάσκα. Εξωτερικά είναι η ίδια με τη version 1, δεν έχουμε ιδιαίτερες, βασικά δεν έχουμε καθόλου αλλαγές. Η μόνη αλλαγή που έχει είναι ότι όπως είπαμε είναι 2,4 και ότι η συσκευασία περιλαμβάνεται η μπαταρία, η diesel μπαταρία 2 κελιών που μπορείς να την έχεις μαζί χωρίς να αγοράσεις με το καλωδιάκι που δίνει μαζί, να αγοράσεις κάποια έξτρα μπαταρία με XT60, με το πείσμα XT60. Η μάσκα μας. Τρελαίνομαι. Δεν μπορώ. Πραγματάκια. Εδώ είναι η γνωστή σικούλα, το στραπ για το κεφάλι. Έλα βγες, δεν μπορώ. Η μπαταριούλα, υπολοιπώς την μπαταριούλα που έχει γίνει ο ντόρος. Καλωδιάκι Type-C USB, κεραιάκια, φεύγουμε. Να αφήνουμε λίγο στην άκρη τη μάσκα, θα την συνδέσουμε σε λίγο, θα την ενεργοποιήσουμε για να πετάξουμε. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, θα πετάξουμε. Θα τα αφήσω στο τέλος, αυτό είναι το καλό. Εδώ έχουμε το χειριστήριο. Το χειριστήριο, έλα, σκοτωθώ. Δεν πειράζει, άστα. Λοιπόν, χειριστήριο DJI. Full size χειριστήριο, από τη στιγμή που δουλεύουμε με DJI κονσόλα και δεν δουλεύουμε με Crossfire, παίζουμε με χειριστήριο, το γνήσιο χειριστήριο της DJI, έτοιμες κεραίες, κλασικό χειριστήριο, μας θυμίζει πάρα πολύ χειριστήριο από Phantom, έτσι, πολύ κλασικό χειριστήριο. Πάμε, έφυγαν και αυτά. Τι είναι αυτό? Είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και παίζει πάρα πολύ. Αυτό μου το ζήτησε ένας πολύ καλός φίλος για cinematic καταστάσεις. Ίσως να είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή στην αγορά για cinematic καταστάσεις. Είναι της iFlight το Protect 35 HD. Αυτή τη στιγμή γενικά παίζει ένα σοβαρό θέμα στην αγορά λόγω του προβλήματος που έχει DJI με τις κάμερες. Παίζει πάρα πολύ το Cadex Vista και όχι το DJI Air Unit. Έτσι, Cadex Vista με νέμπουλα καμερούλα και εδώ είναι το μωρό. Έτοιμο, στημένο, έτσι όπως ονομάζεται και από την iFlight BNF. Bind and Fly. Δηλαδή, συνδέεις χειριστήριο, συνδέεις μάσκα και πετάς. Δεν έχει να ρυθμίσει κάτι, είναι, έχει έτοιμο σετάρισμα μέσα το οποίο είναι για πολύ smooth πέταγμα, οπότε η ίδια η εταιρεία, η ίδια η iFlight το έχει ετοιμάσει έτσι ώστε να μπορείς να πετάς πάρα πολύ ομαλά. Έτσι είναι με προστατευτικά περιμετρικά, είναι η εξέλιξη της σειράς Bumblebee. Έτσι το συγκεκριμένο έρχεται με πιο λεπτά φτερά, πολύ δυνατά μοτεράκια όλα της iFlight. Το μόνο που δεν σου περιλαμβάνει η συσκευασία πρακτικά είναι είναι η μπαταρία. Οι μπαταρίες όπως γνωρίζουμε σε όλα τα FPV βάζουμε επιπλέον εμείς ό,τι θέλουμε. Έτοιμη η βάση για action camera και παίζουμε απευθείας. Συνδέουμε και παίζουμε απευθείας. Πάμε να το συνδέσουμε στον υπολογιστή, να συνδεθεί με το MetaFlight, να συνδέσουμε μάσκα, κάμερα και όλα τα κουμπιά και παίζουμε απευθείας. Έχω ανοίξει το MetaFlight λοιπόν και ήρθε η ώρα να ρυθμίσουμε το χειριστήριο, να δούμε το αξελερόμετρο τι δουλεύει. Όλα τέλεια.
Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για πτήση. Πάμε.